Δεν φάνηκε να ζεσταίνονται επαρκώς τα ταμεία των καταστημάτων της Πάτρας κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Δεν νομίζω ότι ήταν η στιγμή που περιμέναμε. Η περίοδος αυτή κινήθηκε σε πολύ χαμηλές πτήσεις. Γιατί, πού το αποδίδετε? Το αποδίδουμε στο ότι ο θεσμός των εκπτώσεων πλέον έχει γελιοποιηθεί, να το πω λαϊκά. Όλο το χρόνο έχουμε εκπτώσεις. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να τρέξει ο κόσμος σε εκπτώσεις και να προλάβει τις ευκαιρίες. Καταρχήν το διάστημα των εκπτώσεων είναι τρομερά μεγάλο. 2 μήνες. Άρα προς τη βιασύνη. Και πάλι στον απολογισμό μου λέτε δεν υπάρχει θετικό πρόσημο. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, όμως δεν είναι αυτό το οποίο γινόταν παλιά στις εκπτώσεις. Καμία σχέση. Μην ξεχνάτε ότι ήταν μια περίοδος που προερχόταν από συνεχόμενες εκπτωτικές περιόδους. Ουσιαστικά, αν δείτε με τα δεκαήμερα, δεν μένει ουσιαστικά η αγορά χωρίς μειωμένες τιμές, προσφορές ή εκπτώσεις. Πράγμα που αποδυναμώνει το δεσμό. Δυστυχώς δεν ήταν καλά τα πράγματα. Ενώ ξεκίνησαν λίγο αισιόδοξα, έγινε κάτι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και μετά μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά πτωτικά. Θεωρούμε ότι μπαίνει πλέον στο τραπέζι επιτακτικά και έχουμε συζητήσει και με τα αρμόδια Υπουργεία η ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του καθεστώτος των εκπτώσεων. Αν δεν γίνει σήμερα, θα βρισκόμαστε συνεχώς πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει να γίνουν σταθερά 2 εκπτωτικές περίοδοι το χρόνο, να αφορούν ξεσκαρτάρισμα, τέλος εποχής και τίποτε άλλο. Σε αυτό φαίνεται πως συντελείται το γεγονός πως πριν τις εκπτώσεις διενεργήθηκαν, όπως συμβαίνει τελευταία χρόνια, δεκαήμερα προσφορών, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να προχωρήσουν εκείνες τις περιόδους σε αγορές και να γυρίσουν την πλάτη στις εκπτώσεις. Σύμφωνα με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, μια αγορά που κινείται συνεχώς με δεκαήμερα προσφορών και μειωμένες τιμές ανατακτά χρονικά διαστήματα, είναι λογικό στις περιόδους των εκπτώσεων να μην έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούσε. Μην ξεχνάμε ότι γίνονται αρκετές λευκές νύχτες με προσφορές. Η Black Friday γίνεται σχεδόν μια εβδομάδα πια, τα δεκαήμερα, οι εκπτώσεις συνεχόμενες και άρα φυσικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ξαναλέω, στο τέλος της κάθε σεζόν, δηλαδή τέλος καλοκαιριού και τέλος του χειμώνα, για να μπορούμε τουλάχιστον να ανταποκρινόμαστε κι εμείς στις οικονομικές μας ανάγκες, αλλά και ο κόσμος να ψωνίζει βάσει των πραγματικών του αναγκών. Πρέπει να αλλάξει ο θεσμός των εκπτώσεων, να γίνει αυστηρά 2 φορές το χρόνο, δηλαδή Αύγουστο και Φεβρουάριο, και να σταματήσουν τα δεκαήμερα, τα δεκαπενθήμερα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Μαζί με αυτά να σταματήσουν και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Αν δεν σταματήσουν αυτά, θα κινούνται πάντα οι εκπτώσεις στους ρυθμούς του φετινούς. Τα τοπικά καταστήματα, εμείς δηλαδή, κάνουμε εκπτώσεις στους πελάτες μας σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσει ο καταναλωτής να ντυθεί, έτσι και εμείς να ζεστάνουμε λίγο το ταμείο μας. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Τώρα, οι εκπτώσεις, οι αναγγελίες των εκπτώσεων και όλα αυτά, σε τόσες πολλές περιόδους εντός του χρόνου, δεν έχουν κανένα νόημα πλέον.